Γεια σας! Καλώς ήρθατε! Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε! Καλημέρα! Καλημέρα! Αυτή είναι η Δάφνη! Χαίρο πολύ! Τι κάνουμε! Η Δάφνη είναι... Σε βλέπω καλοκαιρινή, δεν κρυώνεις! Όχι, έτσι είναι! Και υγρασία έχει! Λέω τι γίνεται εδώ πέρα, αλλά είναι τρίτη ηλικίου και θέλουμε να πάρουμε το τεστ μας! Εντάξει, πώς πάρει μέρος την ίση η παραδόση? Η παραδόση, επί του παρόντος σε εμάς είναι ομαλές, η πλατφόρμα δουλεύει μια χαρά. Στον καθένα που τα δίνουμε, του τα εξηγούμε, εκτός ότι λέμε διάβαση προσεκτικές οδηγίες, του τα εξηγούμε λεπτομερώς για να έχει μια πρώτη άποψη και από εκεί και πέρα του δίνουμε και τις οδηγίες. Και πάντα εδώ είμαστε, τα αδερφάνα μας τα ξέρουν. Φαντάζομαι τα παιδιά είναι χαρούμενα. Είναι χαρούμενα που ξαναπάνε σχολείο. Σίγουρα. Είσαι. Εντάξει, μια χαρά. Άρα ορίστε, έχετε ζωντανό παράδειγμα. Κάποιοι μήνες έχετε σχολείο και τους το λέτε καλώς και το κάνουν όσο πιο κοντά στη Δευτέρα γίνεται. Ναι, 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 και να το δηλώσουν στην ανάλογη. Ναι, και να το βάλουν στην ανάλογη πλατφόρμα. Ωραία. Θα πάμε έτσι τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες και μετά θα επεκτείνεται. Και μετά θα επεκτείνεται. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που μπορέσαμε να δώσουμε self-test με αυτόν τον τρόπο δωρεάν, ξεκινώντας από τους μαθητές και μετά με διάθεση σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε. Να γίνει ένας καλύτερος και γρηγορότερος Έλληνας. Να γράψει κάτι με άλλη μία. Ωραία, λοιπόν, Δάφνη, για ξεκινά τη διαδικασία. Όσοι είστε εδώ, οι δύο σας είστε ή έχετε και... Έχουμε και μία βοηθό. Και μία βοηθό. Το έχουμε συσκευάσει εμείς, γιατί επειδή ήταν τα πρώτα, ήταν χήμα. Λοιπόν, κάτσαμε ένα-ένα. Θα στο εξηγήσω. Σημείο πρώτο, καθαρά χέρια. Ιδανικά, άμα έχεις και γάντια, μια χαρά. Έχει μέσα, ας το πούμε, κάτι σαν μια μεγάλη μπατονέτα, για να το δείξουμε. Θα τη βάλεις 2-3 εκατοστά στην κινητούλα. Οδηγίες, τις οποίες τις διαβάζεις. Έτσι, εδώ τώρα μέσα εδώ, κοίτας, εδώ έτσι. Αυτή είναι η κασέτα στην οποία θα καταλήξει το δείγμα. Εδώ είναι η κουπέτα και εδώ είναι η μπατονέτα. Έτσι, λοιπόν. Βάζει την μπατονέτα 2-3 εκατοστά με στην κουπέλα και από το ένα ρυθμό και από το άλλο. Το γυρνάς 3-4 φορές. Και μετά από το κομμάτι που έχει χρησιμοποιήσει, το βάζει μέσα στο σωληνάκι αυτό. Που έχει μέσα ένα υλικό υγρό, ούτως ώστε να μπορέσει να απορροφήσει το πιθανό, ας πούμε, μικρόβιο. Εντάξει, το γυρνάς 10 φορές μέσα και πριν το βγάλει. Προσπαθείς να το πιέσει λίγο στα τυχώματα του ώστε να σφραγίσει. Okay. Γιατί η πατανέτα έχει λίγο βαμβάκι, μπορεί να το σφραγίσει. Βάζεις το πιπετάκι από πάνω. Έρχεσαι και το βάζεις από πάνω. Ανοίγεις το τεστ. Ανοίγεις το τεστ και στην οκούλα που έχει βάζεις 2-3 σταγόνες και μετά περιμένεις αποτελέσματα γύρω στα 10 λεφτά με ένα τέταρτο. Και τα αποτελέσματα είναι οι γραμμές. Εμείς πρέπει να δηλώσουμε το αποτέλεσμα. Ωραία. Είναι απλό, δεν είναι γράφει, είναι μεγάλη προσοχή. Θα το κάνουμε αύριο. Εντάξει, είναι απλό. Αν και πιστεύω ότι θα τελειώσουμε να